φίλες και φίλοι του παρατηρητή. Σήμερα Κυριακή 1 Νοεμβρίου βρισκόμαστε στο γήπεδο του ΒΑΚ Νάουσας. Ο τοπικός ΦΑΣ αγωνίζεται με τη Λεπτοκαριά σε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς για την ομάδα του Βασίλη Αργυρίου, που προηγείται από το δεύτερο λεπτό με τον Παπαστεργίου 1-0. Παίζονται γύρω στα 20 με 22 λεπτά αγωνιστικά. Η Νάουσα έχει τον έλεγχο, έχει δημιουργήσει και άλλες ευκαιρίες. Μόλις πριν από ένα λεπτό σε μια επίθεση διαρκείας έχασε από μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Αδάμο Βλαχοδήμο. Ήταν μια σύγχυση, μια επίθεση διαρκείας μέσα στα καρέα, στα αντίπαλα καρέα της Λεπτοκαριάς. Έχει τον έλεγχο του αγώνα και όπως είπαμε πριν έχει δημιουργήσει 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες για να διευρύνει μάλιστα και το σκορ. Να πούμε για την εντεκάδα του ΦΑΣ, Σιμψερής κάτω από τα δοκάρια. Είναι τρίτη αγωνιστική που πορτιέρο της Νάουσας αντικαθιστά τον Βαγγέλη Τσίγκα. Πετράκου στα δεξιά, Περιφανόπουλος ο Νίκος από τα αριστερά, Σταυρίδης Πίτος στο κέντρο της άμυνας, Δουλγερίδης, Παπαστεριού, Ζούρκος και Ευθυμιάδης είναι η γραμμή του, η μεσαία γραμμή της ΦΑΣ Νάουσα και το επιθετικό δίδυμο Βλαχοδήμος με τον Χατζιβαλσάμι, όπως το επέλεξε ο Βασίλης Αργυρίου, προπονητής της Νάουσας. Τώρα έχω μια διακοπή από τον διαιτητή του αγώνα. Αναπληρωματική για την Νάουσα να πούμε ότι είναι σήμερα Μανδάλης, Μπάτζιος, Πασχάλης, Παπαδόπουλος Χρήστος, Γερμάνης, Παπαδόπουλος και Τερζόπουλος. Είπαμε, είμαστε στο 25ο λεπτό του αγώνα. Τώρα η Λεπτοκαριά σε μια βαθιά σέντρα με τον Παπαστεργίου να κερδίζει τη μονομαχία και τους παίκτες του Λεπτοκαριάς να διώχνουν. Διαμαρτυρίες από τον Χατζιβαλσάμι για μια υπόδειξη του βοηθού διαιτητή. Μπάλα στο χώρο του κέντρου, την ελέγχουν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας από τα αριστερά. Ένα καλογυμνασμένο σύνολο, μια πολύ καλή ομάδα, όπως καλή η παρουσία όλων των ομάδων του νομού Πιερίας. Δίπλα μας και ο φίλος μας, αγαπητός συνεργάτης, ο Βαλάντης Λιόλιος. Βαλάντη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Για πολλά χρόνια αθλητικός συντάκτης, συντάκτης και της Μακεδονικής και ιδιοκτήτης του γνωστού site του Νάουσα News. Αυτά λοιπόν η μέχρι τώρα εικόνα του αγώνα με λάθος υποδείξεις βασικά ο βοηθός διαιτητή. Τώρα η μπάλα στο χώρο του κέντρου με τη Λεπτοκαριά να επιχειρεί ακόμη μια αντεπίθεση, αλλά ο Πίτος ελέγχει στην αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η Λεπτοκαριά.